επιλέξει καθηγήτρια του Μάτι. Και στη συνέχεια όντα Φιλίππα, που ήταν χρόνια μέχρι και το τέλος του Μάτι μαζί. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να μιλήσουμε με τα λόγια του ίδιου του Μάρκου για το θεϊκό στοιχείο της μουσικής. Η αποκαρδίας επιθυμία μου για όλους τους μελετητές είναι να βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς και να ακούν με τα αυτιά της ψυχής. Για τον Μάρκο η μουσική ήταν μια πνευματική αναζήτηση, κάτι που μετέδιδε με το παίξιμό του και λειτουργούσε ως πνευματικός οδηγός για μας που τον παρακολουθούσαμε με μεγάλη προσοχή και αγάπη. Άξιο αναφοράς για τη φιλοσοφία του έργου του είναι όσα μας γνώρισε στο σεμινάριο που έδωσε στην Πάτρα το 2004, υπάρχει και στο YouTube όποιος το ψάξει, αυτοσχεδιασμός και διαλογισμός λέγεται, όπου μας διδάσκει για τον αυτοσχεδιασμό. Ο διαλογισμός είναι η προσευχή για αυτού που αγαπάμε και σεβόμαστε πάρα πολύ. Μέσα στην ιερή ησυχία να νιώθουμε ότι περνάνε μέσα μας οι ήχοι. Άλλωστε λέει ανωτέρα δύναμη, άλλωστε λέει Θεό και άλλωστε λέει αλλιώς. Εγώ το λέω Θεό. Πρέπει την ώρα που ακούω το τόν και αρχίζω μία εισαγωγή και οι μουσικοί περιμένουν πότε εγώ θα τελειώσω τον διαλογισμό μου για να πούνε, εγώ χάνομαι. Χάνομαι και παίζω. Αυτό είναι το ανώτατο. Αυτό είναι το δημιουργικό. Όλοι είμαστε ίδιοι. Το καλό είναι να ενωθεί όλο το σύμπαν, όλοι οι μουσικοί στον κόσμο που δουλεύουν με έναν τρόπο, όλοι νιώθουμε κάτι, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Μπορεί να ήμασταν ζωγράφοι, αλλά όλοι διδάσκουν ένα πράγμα. Όλοι διδάσκουν την πηγή. Αλλάζει η φωνή, αλλά η πηγή είναι μία. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τον τελευταίο του δίσκο Επιφώτισης, όπου ο Μάρκος δηλώνει ευτυχισμένος, μιλώντας για τον Λάκη Ζωή και τη συνεργασία τους, και γράφει: οτιδήποτε η μοντέρνα μουσική μπορεί να εκφράσει προέρχεται κατευθείαν από το επουράνιο σχολείο του δημιουργού μας, όπου όλα είναι δοσμένα ως δώρο, όπως είναι και η ζωή, και από το οποίο, αντί για δίπλωμα, του δίνεται το αιώνιο ταλέντο και μαζί με αυτό η χάρη του Θεού να δημιουργεί στοχασμούς και ιδέες και σκέψεις πάνω στη μουσική. Όπου οι νότες δίνουν ζωή στην αρμονία και η αρμονία δίνει ζωή στις νότες, όλα ακούν στο ισχυρό κάλεσμα της αγάπης, της ειρήνης και της χάρης της ησυχίας με ητά κεφαλαίο. Και όλα αυτά μαζί εναρμονίζονται με το σύμπαν μέσα από τη μουσική, τα κεφαλαία γράμματα το έχει γράψει, το δώρο του ουράνιου πατέρα μας που ησυχάζει τις καρδιές μας και τις μετατρέπει σε καρδιά αθώου παιδιού. Στον ίδιο δίσκο ο Μάρκος ευχαριστεί και τον εαυτό του, γιατί, συσσαγωγικά, πέταξε έξω από το στούντιο τον εγωισμό του και έπαιξε για το όλον. Ευχαριστώ.